Τα φυσικά συστήματα αποτελούν για περισσότερο από 3 δεκαετίες μια αποτελεσματική, αξιόπιστη και οικονομική λύση για την επεξεργασία λιμάτων σε οικισμούς μικρού και μεσαίου πληθυσμού, ορεινούς και αγροτικούς, όπου το κόστος διγής είναι χαμηλότερο και η διάθεσή της υψηλή. Ένας τύπος φυσικού συστήματος είναι οι τεχνητοί υγροβιότοποι που κατασκευάζονται από τον άνθρωπο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσομοιώσουν τη λειτουργία των φυσικών υγροβιοτόπων στην απομάκρυνση των ρημπαντών. Οι τεχνητοί υγροβιότοποι και γενικότερα τα φυσικά συστήματα είναι το θέμα του πρώτου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου WasteNet, το οποίο άνοιξε τις εργασίες του το πρωί της Παρασκευής στην Καβάλα και το ξενοδοχείο Lucy και θα φιλοξενηθεί από τις 19 έως και τις 21 Ιουνίου 2015. First International Conference on Wastewater Treatment Systems with the use of constructed wetlands. Η διεξαγωγή του συνεδρίου αυτού είναι η τελευταία δράση που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος WasteNet, όπως εξήγησε ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης Γιώργος Σιλέος, ενώ πρόσθεσε ότι το συνέδριο μπορεί να γίνει θεσμός για την Καβάλα όσον αφορά τις φιλοπεριβαλλοντικές του δράσεις. Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετέχουν περισσότεροι από 200 ερευνητές και επιστήμονες από 23 χώρες του κόσμου και 3 υπήρους. Το έργο WasteNet είναι ένα δίκτυο φορέων από 7 χώρες, με αντικείμενο την ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών αποβλήτων με φυσικά συστήματα. Στο δίκτυο συμμετέχει η ΔΕΙΑ Καβάλας και συντονιστής εταίρος είναι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. My task today is to present WasteNet in action. Τι είναι όμως το WasteNet? Το έργο WasteNet έχει διετή διάρκεια από την 1η Ιουλίου του 2013 έως και τις 36 του 2015 με εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό 633.000 ευρώ συγχρηματοδοτούμενο κατά 90% από το πρόγραμμα Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας και κατά 10% από εθνικούς πόρους. Στόχος του έργου είναι η διάδοση της τεχνολογίας των τεχνητών υγροτόπων ως φιλική προς το περιβάλλον, χαμηλού κόστους και καινοτόμα μέθοδο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με έμφαση στην εφαρμογή της στις αγροτικές κοινότητες. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η ΔΕΙΑΚ, ενώ συμμετέχουν το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Αρμενίας, το Κρατικό Πανεπιστήμιο Ηλία της Γεωργίας, το Εθνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης του Δέλτα του Δούναβη της Ρουμανίας, η Περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία, η μη κυβερνητική οργάνωση ECO Tiras της Μολδαβίας και από την Τουρκία το Πανεπιστήμιο της Γιάλαβα και η Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Μητροπολιτικού Δήμου του Κοτσαέλη στην περιοχή της Νικομίδιας. Η πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας αλλά κυρίως της ΔΕΙΑΚ που είναι επικεφαλής εταίρος του προγράμματος μαζί με τον επιστημονικό εκπαιρεωτή τον κύριο Γιώργο Σιλέο από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης φέρνει απτά αποτελέσματα. Ήδη έχουμε πολλές συμμετοχές. Θα αρχίσουμε και τώρα τις διαλέξεις και τις ομιλίες. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα βρουν ανταπόκριση στην πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Και στους χαλιπούς καιρούς που θα ζήσουμε από εδώ και πέρα, αυτά θα έχουν πλήρη εφαρμογή. Σαν εργαστήριο από την πλευρά του ΤΕΙ, συμμετέχουμε με μια δημοσίευση που αφορά την ποιότητα των λιμάτων με μετρήσεις που έγιναν στα βαριά μέταλλα. Από τις μετρήσεις αυτές αποδεικνύεται ότι η ποιότητα των λιμάτων, μιας και δέχονται λίμματα αστικής κυρίως προέλευσης και όχι βιομηχανικής, ότι είναι κατάλληλα. Ότι τα λίμματα είναι κατάλληλα για διάθεση στις αγροτικές καλλιέργειες. Το συνέδριο είναι μια πολύ καλή προσπάθεια που έχει γίνει κυρίως από τον κύριο Σιλέο, που έχει μαζέψει πολύ κόσμο από τις περιοχές εδώ της Μαύρης Θάλασσας, επιστήμονες που ενδιαφέρονται στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων με ήπιες μεθόδους, με οικολογικές μεθόδους. Και ως τώρα βλέπω έχει μια πολύ καλή επιτυχία. Εμείς ήδη με το εργαστήριο εδώ του Δημοκρητίου, ήμουνα παλιά καθηγητής εδώ πριν μερικά χρόνια και έχουμε ήδη σχεδιάσει αυτά τα συστήματα για διάφορους οικισμούς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε σχεδιάσει ακόμα, θα τα δείξω και στην ομιλία μου που ακολουθεί, έχουμε σχεδιάσει και συστήματα που είναι για μία οικογένεια ή δύο οικογένειες, πολύ μικρά συστήματα, φυσικά συστήματα, μιλάω πάντα, αλλά και για οικισμούς που εξυπηρετούν 600, 1.000, 3.000 κατοίκους. Μακάρι να μπορούσαν να υλοποιηθούν όλα. Εμείς, σαν Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, κάνουμε προσπάθειες και ενέργειες να διαδώσουμε τα φυσικά συστήματα
και στην Ελλάδα μας, διότι είναι συστήματα τα οποία δουλεύουν χρησιμοποιώντας κυρίως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι ο ήλιος, ο αέρας, το νερό, το έδαφος, και επιτυχαίνουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τον καθαρισμό των υγρών αποβλήτων. Είτε αυτά είναι αστικά απόβλητα, είτε είναι κτηνοτροφικά ή και ακόμα βιομηχανικά. Επίσης τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα συμβατικά συστήματα για καλύτερη και περαιτέρω επεξεργασία των εκρών των συμβατικών συστημάτων. Ένα τέτοιο συνέδριο έχει πρώτα απ' όλα να προσφέρει στη γνώση γύρω από το αντικείμενο. Μην πάτε πολύ μακριά στις εφαρμογές. Είναι πολύ μακριά αυτό. Μακάρι πράγματι τα συμπεράσματα του συνεδρίου να μπορούν να βρουν κατάλληλο έδαφος και να μπορούν να εφαρμοστούν. Αλλά αυτά θέλουν δουλειά. Εγώ νομίζω ότι αλλού είναι το πρόβλημα. Αλλού είναι η συμβολή του συνεδρίου. Η συμβολή του είναι ότι το 2015 είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά benchmark year για την Ευρώπη, δηλαδή ένα σημαντικό γεγονός για την Ευρώπη, ένα σημαντικό έτος, γιατί τελειώνει η πρώτη περίοδος εφαρμογής των οδηγιών και πάμε για τη δεύτερη περίοδο. Και για τη δεύτερη περίοδο πρέπει να δούμε νέους στόχους περιβαλλοντικούς και το συνέδριο μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Δηλαδή τα συμπεράσματά του να οδηγηθούν σε ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις και να κάνουν τις αναγκαίες αλλαγές ώστε αργότερα να μπορούν να εφαρμοστούν πράγματα από τα κράτη-μέλη. Καταλάβατε, είναι δηλαδή ένας κύκλος πιο δύσκολος από αυτός που νομίζει ο κόσμος. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετική δουλειά αυτού του συγκεκριμένου έργου για το θέμα, το WasteNet συγκεκριμένα που μιλάμε σήμερα. Και είναι εξαιρετική δουλειά όχι μόνο από την άποψη του ότι κατάφερε και το υλοποίησε επιτυχώς με όρους τεχνικούς, αλλά ακριβώς γιατί αυτό που θέλει να παράγει το έργο είναι πολύ ρεαλιστικό και τελείως υλοποιήσιμο. Και στο οποίο θα κεφαλαιοποιήσουμε και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή από το 2014 μέχρι το 2020, ελπίζουμε. Κοιτάξτε, αυτή η τεχνική των φυσικών συστημάτων καθαρισμού είναι μια τεχνική που η Ελλάδα οφείλει να καταφέρει να την εφαρμόσει παντού, αλλά κυρίως στα παιδινά συστήματα. Μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προσπαθούμε, έχουμε ήδη ένα έργο εντάξει στο τεχνικό μας δελτίο, όπου προσπαθούμε τα νερά πριν φτάσουν στις λιμνοθάλασσες του Δέλτα Νέστου να καθαριστούν με ένα τέτοιο σύστημα. Το ίδιο επίσης προσπαθούμε να κάνουμε και στη λίμνη Ισμαρίδα. Είναι μια τεχνική δηλαδή που μπορεί να βοηθήσει εύκολα, χωρίς μεγάλο κόστος, με ελάχιστη προσπάθεια τον καθαρισμό των νερών πριν πέσουν είτε σε φυσικά συστήματα είτε πριν χρησιμοποιηθούν σε αστικούς χώρους. Έτσι, αυτό το συνέδριο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να καταφέρουμε να προβάλλουμε αυτή την τεχνική στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Έχουν έρθει επιστήμονες, βλέπω, από όλη την Ευρώπη. Άρα αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα βοηθήσει να βελτιώσουμε και την τεχνική στην Ελλάδα και παράλληλα να έχουμε συνεργασίες ώστε να καταφέρουμε, είπαμε, αυτή την τεχνική να καταφέρουμε να τη χρησιμοποιούμε με διαφορετικούς τρόπους. Καλούνται όχι μόνο οι Δήμοι, καλούμαστε όλοι οι κάτοικοι της χώρας και οι κάτοικοι αυτού του πλανήτη να σκεφτούμε ότι η διαχείριση του περιβάλλοντος πρέπει να έχει μία σοβαρότητα, να έχουμε επιστημονική τεκμηρίωση για ό,τι κάνουμε, και σε αυτό βοηθάει πολύ και αυτό το συνέδριο που γίνεται, το Διεθνές Συνέδριο, και γι' αυτό είμαστε εδώ και για να ακούσουμε.